Καλημέρα! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kina Guide εδώ στο Multi Culti Unboxing. Όπως βλέπετε τον τίτλο, σήμερα θα ξεχωρίσουμε τα άτομα τα οποία τα θεωρώ εγώ με την δικιά μου έτσι λογική ως πρόβατο όταν αγοράζουν έτσι ένα ακριβό κινητό και ποιοι είναι μάγκες όταν αγοράζουν έτσι ένα ακριβό κινητό. Να ξεχωρίσω στην αρχή να πούμε λίγο κάποια βασικά πραγματάκια για να καταλαβαινόμαστε. Στα τελευταία έτσι δύο car vlog που είχαμε έτσι και αρκετά σχόλια, πάρα πολύ ήταν η λογική, δεν είναι το iPhone λέει για όλους και δεν έχετε εσείς λεφτά, λέει που πας εσύ λέει με το Γιάρης και θες και iPhone ή που πας εσύ με το Xiaomi και μου λες εμένα για iPhone και κάτι τέτοια. Να πω λίγο κάτι το οποίο ό,τι λέμε δεν ισχύει παγκοσμίως, ισχύει για την Ελλάδα με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Το iPhone και κάθε iPhone και κάθε Note 9 και S9 και Huawei και το οτιδήποτε έτσι κινητό πάνω από τα 700, 800, 900 ευρώ που θεωρείται ακριβό για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άτοκες δόσεις, το βάζει άλλο 48 δόσεις, το βάζει 24 δόσεις και το παίρνει, δεν είναι κάτι. Και το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε κάτι. Το ακριβό κινητό δεν αποτελεί δείγμα και δεν δείχνει την οικονομική κατάσταση αυτού που το έχει. Δηλαδή, το iPhone μπορεί να το έχει και το Samsung και το οτιδήποτε, μπορεί να το έχει από ένα παιδάκι 12 χρονών μέχρι έναν 70-80 χρονών. Δεν σημαίνει ότι αυτός έχει λεφτά επειδή έχει iPhone ή επειδή έχει Note 9. Επειδή μπορεί να το έχει πάρει με δόσεις και οποιοδήποτε, π.χ. και άνεργος με 300 ευρώ επίδομα ανεργίας, δίνει μια δόση 30-40 ευρώ το μήνα μαζί με το πάγιο 50 ευρώ και παίρνει το iPhone το καινούργιο και το χρωστάει για 4 χρόνια, για 3 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ακριβό κινητό έχεις και λεφτά. Αυτό να καταλάβουμε. Πάμε τώρα να ξεχωρίσουμε με τα δικά μου όλα αυτά που σας λέω, είναι αυτά που πιστεύω εγώ και έτσι όπως βλέπω εγώ τη ζωή και όλα αυτά που συζητάμε. Ποιος είναι πρόβατο και ποιος είναι μάγκας. Να ξεκινήσουμε ποιος είναι μάγκας. Μάγκας είναι όταν έχεις τα λεφτά και παίρνεις ένα ακριβό κινητό. Είσαι 100% μάγκας γιατί τα έχεις και γουστάρεις και το παίρνεις και είσαι ωραίος. Μάγκας ακόμα είσαι όταν παίρνεις το ακριβό στο κινητό, όμορφα, ωραία, αλλά αναγνωρίζεις σε εισαγωγικά ότι παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτό που αξίζει. Πληρώνεις μάλλον παραπάνω από αυτό που αξίζει. Και τότε είσαι μάγκας. Δηλαδή παίρνεις το iPhone, παίρνεις το Samsung και λες: OK, έχω πολλά λεφτά, το παίρνω, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Το αναγνωρίζω. Και τότε είσαι μάγκας. Μάγκας ακόμα είσαι όταν το iPhone και το Samsung και όλα αυτά τα ακριβά τα κινητά τα παίρνεις με τα δικά σου λεφτά. Τώρα, παιδάκια που με στέλνουν 18, 20 χρόνια, 25, 30. Που τους τα αγοράζει και χαρτζηλικώνονται από τον μπαμπά και με λέει έχω iPhone, οπότε εσύ με το Xiaomi την πατάτα με πουλάς τρελίτσα. Εγώ σε πουλάω φιλαράκι τρελίτσα, δεν με πουλάς εσύ. Από τη στιγμή που είσαι ο γιος του μπαμπά, η κόρη του μπαμπά και σε τσοντάρει για να αγοράσεις αυτά που έχεις και το αυτοκίνητο και όλα αυτά, δεν είσαι μάγκας, είσαι πρόβατο. Ακόμα μάγκας είσαι όταν αναγνωρίζεις και απαντάς σε όλα αυτά που λέμε με επιχειρήματα, ότι okay, πήρα το ακριβό μου το κινητό γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο, και ακόμα μάγκας είσαι 100% όταν το κινητό το αγοράζεις γιατί πραγματικά το χρειάζεσαι όλες τις δυνατότητες που έχει. Την πολύ καλή κάμερα, τα πολύ καλά χαρακτηριστικά, γιατί είσαι επαγγελματίας, το θες για τις φωτογραφίες σου, το θέλεις, είναι ο συνεργάτης σου στη δουλειά σου, ότι θες ένα καλό κινητό ώστε να μην έχεις τα κολλήματα, να μην σου ανοίγει, να μην σου κλείνει μόνο του, τότε είσαι μάγκας, όταν πραγματικά και έχεις τα λεφτά να το αγοράσεις και το χρησιμοποιείς γιατί πραγματικά το χρειάζεσαι το κινητό. Πότε είσαι πρόβατο? Και όταν λέμε πρόβατο, τι σημαίνει πρόβατο? Σημαίνει ότι πάμε με τη μάζα, σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι για λόγους που και εμείς δεν ξέρουμε, δεν τους έχουμε αναλύσει, απλά σε λέει είναι ακριβό κινητό, είναι status symbol, οπότε να το κάνω κι εγώ. Γιατί ποιο είναι το θέμα σε όλα αυτά τα ακριβά τα κινητά? Το έχω πει πάρα πολλές φορές, να το πω και άλλη μία, ώστε να περάσει στα αυτάκια ολονών σας. Το θέμα είναι ότι τι μπορείς να έχεις από τον πλούσιο που βλέπεις στο Instagram, από τον τραγουδιστή, από τον επιχειρηματία, από όλα αυτά, δεν μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό του, δεν μπορείς να πάρεις τη βίλα του, δεν μπορείς να έχεις την κόμενά του. Τι μπορείς να έχεις? Μόνο το ακριβό του κινητό. Το ακριβό του κινητό, το κινητό αυτός που το παίρνει και το πετάει σε μια εβδομάδα που λέει ο λόγος και παίρνει κάποιο άλλο, εσύ θα το βάλεις 50 δόσεις, 100 δόσεις για να το αγοράσεις.
το stand to symbol, όλο αυτό νιώθει ο άλλος ότι επειδή πήρε το ακριβό το κινητό, ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που δεν είναι. Αλλά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο ίδιος μπατήρης θα είσαι χωρίς και με iPhone και χωρίς iPhone. Χωρίς Samsung και με Samsung. Πότε είσαι πρόβατο? Πρόβατο είσαι όταν δεν έχεις τα λεφτά. Και όταν λέω δεν έχεις τα λεφτά, σημαίνει ότι το βάζεις σε πάρα πολλές δόσεις. Η οικονομική σου κατάσταση στα άλλα θέματα, δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, δεν έχεις να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας στα μάξι. Πας βάζεις βενζίνη στα μάξι 5 ευρώ τη φορά γιατί δεν έχεις, αλλά έχεις iPhone. Είσαι πρόβατο. Πρόβατο είσαι όταν παίρνεις το iPhone και δεν έχεις κάρτα να πάρεις τηλέφωνο. Πολλοί το λένε, έχει γίνει σλόγγαν έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχει πάρα πολλούς που έχουν ακριβό κινητό, που το χρωστάνε και δεν έχουν να πάρουν τηλέφωνο. Ισχύει, το έχω ζήσει, το έχω δει, οπότε δεν είναι τόσο παραμύθι, είναι πραγματικότητα. Πρόβατο ακόμα είσαι, όπως το είπαμε και πριν, όταν το κινητό στο παίρνει ο μπαμπάς σου. Δεν μπορείς εμένα και τον καθένα σαν και εμένα παράδειγμα, που με τα λεφτά τα δικά μου, τον ιδρώτα το δικό μου αγοράζω κάτι, να μου πουλάς εμένα τρελίτσα ότι το κινητό σου είναι πιο καλό και είμαι πιο μάγκας. Είναι του μπαμπά σου τα λεφτά. Τώρα, εσύ, άμα θεωρείς ότι του μπαμπά σου είναι και δικά σου, όχι, είναι και δικά σου, αλλά δεν μπορείς να μου κάνεις μόστρα γιατί δεν είναι δικά σου, δεν τα έβγαλες εσύ. Ακόμα πρόβατο είσαι όταν παίρνεις ένα ακριβό κινητό και η μόνη σου που το χρησιμοποιείς είναι για να βγάλεις selfie, για να ανεβάσεις το Instagram, χαζέ selfie. Δεν λέω να είσαι επαγγελματίας, να έχεις κανάλι στο Instagram τέτοιο, να ανεβάζεις φωτογραφίες, οπότε θέλεις το κινητό σου να βγάζεις και καλές φωτογραφίες. Να ανεβάζεις φωτογραφίες στο Instagram, να μπαίνεις στο Messenger, να μπαίνεις και στο Viber. Αυτά μπορείς να τα κάνεις και με ένα κινητό πάρα πολύ καλά, των 150 ευρώ. Αλλά επειδή είσαι πρόβατο, πας και δίνεις 1000 ευρώ, 1500 ευρώ, 1300 ευρώ, 900 ευρώ, 800 ευρώ για να πάρεις ένα κινητό για να κάνεις τη δουλειά σου που μπορείς να την κάνεις και με ένα κινητό πάρα πολύ πιο φτηνό. Ακόμα πρόβατο είσαι όταν θεωρείς ότι δεν μπορούμε να το πάρουμε εμείς αυτό το κινητό, που έχουμε τα Xiaomi, που έχουμε τα OnePlus, που έχουμε κάποια κινητά έτσι πιο οικονομικά. Το οποίο, άμα δεν το πιάσεις το Xiaomi, άμα δεν το πιάσεις το OnePlus, άμα δεν το πιάσεις το Huawei για τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να μου λες ότι είναι πατάτα το Xiaomi το Mi A8 που έχω εγώ, ας είναι που δεν το έχεις πιάσει. Πιάστο. Αναλογήσου ότι κάνει 350 ευρώ και το δικά σου κάνει 1200 και τότε έλα πες μου ποιο είναι καλύτερο. Αυτό μόνο. Ακόμα πρόβατο είσαι όταν θεωρείς ότι επειδή πήρες ένα ακριβό κινητό είσαι πιο μάγκας από τους άλλους που έχουν το πιο φθηνό κινητό. Δεν είσαι, όπως είπαμε και πριν, το ίδιο πράγμα είσαι, απλά έχεις ένα κινητό που το χρωστάς. Δεν μειώνω, για να τελειώνουμε, δεν μειώνω τα ακριβά κινητά. Στο παρελθόν και τώρα όσοι με λένε και δεν μπορείς να πάρεις iPhone και οδηγάς σε Yaris και τέτοια, το τι θέλω να οδηγάω είναι άλλο θέμα. Και όπως είπα και πριν, δεν θα κάτσω να πω πόσα iPhone μπορώ να πάρω τώρα, να πάω στο μαγαζί και να αγοράσω πόσα iPhone. Αυτό είναι δικό μου θέμα και δεν κρίνομαι γι' αυτό. Το αν μπορώ και αν δεν μπορώ να αγοράσω iPhone εγώ προσωπικά, το ξέρω μόνο εγώ και η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Κάθε χρόνο μπορώ άνετα, πάρα πολύ άνετα, να πηγαίνω να αλλάζω και να παίρνω καινούριο iPhone. Αλλά δεν το κάνω για τους λόγους ότι έχω βολευτεί και μου αρέσουν πάρα πολύ τα κινητά που αγοράζω, με τα λεφτά που δίνω και αυτό που παίρνω σαν τελικό έτσι αποτέλεσμα, οπότε ας τα φάω κάπου αλλού τα λεφτά μου, σε πιο έτσι ουσιώδη πράγματα, από το να έχω ένα ακριβό κινητό, σε εισαγωγικά, και να το μοστράρω. Δεν θα κερδίσω κάτι. Τον αλωνών η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει επειδή έχουν το ακριβό τους το κινητό. Πάρα πολλά σχόλια στα τελευταία βίντεο, να μου τη λένε για το ένα, για το άλλο. Να σας πω κάτι έτσι και για να τελειώνουμε και το σημερινό μας έτσι βιντεάκι. Εγώ όλα αυτά τα βιντεάκια, πιο πολλοί είστε καινούργοι, αυτά τα βιντεάκια τα κάνω εδώ και 1,5-2 χρόνια. Οπότε δεν είμαι χθεσινός να πήρα την κάμερα, να την έβαλα πάνω στο αυτοκίνητο και να παραμιλάω να λέω τα δικά μου. Όλα αυτά τα λέω και τα ίδια πράγματα έλεγα όταν με κοιτούσαν 200 και 300 παιδιά. Είχα 200 και 300 views. Τα ίδια λέω και τώρα που μπορεί να έχω αρκετά παραπάνω views. Είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν παίρνω λεφτά από κανέναν. Λέω αυτά που πιστεύω, αυτά που μου αρέσουν. Για τα παιδιά που συμφωνούν μαζί μου, μια χαρά, ωραία. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι και όχι ότι έχω εγώ δίκιο και αυτοί που δεν συμφωνούν έχουν άδικο. Όλα είναι μοιρασμένα. Πρέπει να έχουμε μια. Να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι πιο λογικά. Απλά σε αυτό το κανάλι
καλός ή κακός, όποιος θέλει να συμμετέχει σε όλη αυτή την παρέα και να μιλάμε, προσωπικά σχόλια και σε μένα και σε άλλους να βρίζουμε να κάνουμε, δεν περνάνε. Πες τη διαφωνία σου, πες αυτό που διαφωνείς, πες αυτό που σου αρέσει, αυτό που δεν σου αρέσει, όμορφα, ωραία. Όχι να κάνουμε το χαβαλέ μας, να πούμε και κάτι παραπάνω, αλλά προσωπικοί χαρακτηρισμοί, ζώα, μαλάκες, τέτοια από εδώ από εκεί, απαγορεύονται. Όποιος σου γουστάρει, στέλνει. Όποιος δεν γουστάρει και θέλει να μιλάει έτσι, ας πάει σε άλλα κανάλια που γράφεις αβέρτα ό,τι θες, δεν σε απαντάει ποτέ κανένας. Και χαίρεσαι γιατί πέρασε το σχόλιο σου. Σε αυτό το κανάλι δεν περνάνε αυτά τα σχόλια. Το λέω και τώρα, το έχω πει και άλλες φορές. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!